Και το έργο της είναι πάντα ανταποκριστικό μέσα στο περιοριστικό περιβάλλον της Μικρής Τοπικής Κοινωνίας. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ να χαιρετήσετε την εκδήλωση. Σήμερα φιλοξενούμε την έκθεση της κυρίας Αναστασίας Σαμυρίδου, η οποία δεκαετίες τώρα έχει κάνει πολλές δημιουργίες σε ξύλο, ζωγραφική, γλυπτά και φυσικά η Τασούλα, έτσι μου έχει δώσει το δικαίωμα να την προσφωνώ, γιατί πριν από 30 και πλέον χρόνια συγκατοικούσαμε επαγγελματικά στον ίδιο όροφο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εμφανίζεται μόνο στις εκθέσεις της, συμμετέχει ενεργά, είναι εθελόντρια, συμμετέχει σε συλλόγους, σε όλα τα δρόμενα της πόλης και του Δήμου. Τασούλα, σου εύχομαι και στα επόμενα, γιατί ακόμη έχεις ανωδική πορεία. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Την παρουσίαση της έκθεσης και την ανάλυση των έργων θα κάνει ο κύριος Γιώργος Τσακίρης, εικαστικός καλλιτέχνης και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλλιτεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ. Να τακτοποιήσω τα πράγματα. Ήμουν αυτός που πήρε τζάμπα χειροκρότημα στην αρχή, έτσι, γιατί δεν έκανα τίποτα απολύτως. Τώρα, όσον αφορά την ανάλυση, δεν είμαι ο ειδικός. Για να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, να αναλύσει το έργο ενός καλλιτέχνη. Εκείνο που πρέπει να πω όμως, είναι ότι η ιστορία γράφεται μέσα από την τέχνη. Αν οι δεινόσαυροι κάναν τέχνη, θα ξέραμε περισσότερα για αυτούς. Και το παρήγορο είναι οι αντοχές που έχουν οι Έλληνες εικαστικοί καλλιτέχνες να επιμένουν να παράγουν έργο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ ψώνιοι. Και να με συμπαθάτε για την κάθετη έτσι τοποθέτησή μου, γιατί ομολογούμε να μια χώρα με 10 εκατομμύρια δεν μπορεί να θρέψει 2 δεκάδες εικαστικών καλλιτεχνών. Όλοι αναγκάζονται να κάνουν πάρεργο, όλοι είναι αντάμα με την παινία, και να φανταστείτε, ακόμα και η εικόνα του καλλιτέχνη, του εικαστικού καλλιτέχνη στο ευρύ κοινό, είναι απαξιωτική. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ο γιος μου πήγαινε τρίτη δημοτικού, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό ακόμα το βιβλίο, είχε μια εικόνα ενός ζωγράφου, ο οποίος κατέβαινε σε ένα υπόγειο με ένα μπερέ, με ένα παλτό καμπούρης, και έρχεται το παιδί στο σπίτι και μου λέει, ρε μπαμπά, εσύ δεν είσαι τέτοιος. Και ομολογούμε να είχε δίκιο. Ακόμα και οι ελληνικές ταινίες, ακόμα και τα σύρια, αλλά ακόμα και η τηλεόραση, η οποία αδιαφορεί απολύτως για τις εικαστικές τέχνες. Τέλος πάντων, ένα παράπονο που με αυτό θα φύγουμε οι περισσότεροι εξημών. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ήμουν και λίγο τυχερός, ίσως επειδή δεν έφυγα ποτέ από το χωριό μου, οπότε είχα λύσει το θέμα της επιβίωσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Τασούλα. Αυτό ήταν μια εισαγωγή, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Θα ξεμπερδέψω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Τασούλα, την οποία τη γνώρισα πριν 30-40 χρόνια, που μαζί με τον Παναγιώτη και κάποιους άλλους φίλους, που κάποιοι είναι ακόμα μαζί μας, κάποιοι άλλοι όχι, στήριξαν κάποιες επιλογές στο να επιμένουμε, να είμαστε εδώ παρόντες και παρούσες. Θέλω να πω επίσης ότι το ευχάριστο είναι, και πρέπει εδώ πέρα να προσέξουμε εμείς οι γονείς και οι πρεσβύτεροι, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας ότι μέσα από την τέχνη μπορούν να επιβιώσουν, να ζήσουν. Τα Γιαννιτσά σήμερα, κύριε Δήμαρχε, μπορεί να έχουν και 50 πτυχιούχους της Σχολής Καλών Τεχνών. Αυτό είναι
Σας θυμάμαι, είστε δάσκαλος και μπράβο σας που ενθαρρύνετε τα παιδιά και σε τέτοιες κατευθύνσεις. Τώρα, για το έργο της Τασούλας. Είναι καλή ζωγραφική. Τι λέτε. Ε? Είναι καλή ζωγραφική. Είναι καλή ζωγραφική της. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Και ξεμπερδεύουμε. Το ευτύχημα για την Τασούλα είναι ότι δεν εξυπηρετεί, την καλλιέργεια, την αισθητική. Έγραψε στα παλιά της υποδήματα την αισθητική. Μιλάει για την ουσία του πράγματος. Αυτό μπορεί να βγαίνει είτε από επιλογή της, είτε από μια αδιαφορία σε αυτά που κάνουν ένα έργο να ξεχωρίζει. Οι συναδέλφοι σας, το βάθος και ο συνάδελφος, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι σε άλλες εποχές κανένας εξημών δεν θα ήταν καλλιτέχνης, ζωγράφος. Γιατί θα έπρεπε να πιάνει το χέρι μας. Ή όπως έλεγε ο Γίζης, νιώθω πολύ σπουδαίος, διότι ασκώ μια τέχνη που την ασκούν λίγοι. Το φαντάζεστε? Και έρχεται ο 20ος αιώνας και τα γκρέμιζε όλα. Και λέει, έξω από εδώ, εγώ φτιάχνω αυτό που αισθάνομαι, κατεβάζω τον πήχη της αξιοσύνης στην τέχνη, αυτό κάνει η φιλενάδα μου η Τασούλα, γίνεται χειρονάκτης αυτού του πράγματος και ο επισκέπτης, η επισκέπτρια, λέει σιγά τον πολυέλαιο, και εγώ να το φτιάξω αυτό. Και αυτό είναι το πιο παρήγορο. Ο Πικάσο έγινε πολύ σημαντικός και είναι πολύ σημαντικός γιατί σιγά τον πολυέλαιο. Ένα τέτοιο Μπαρπαδέλη δεν μπορώ να φτιάξω κι εγώ. Βεβαίως μπορώ να το φτιάξω κι εγώ. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η Τασούλα, έχει αιμονές, και αυτό είναι το ευτύχημα. Εκτιμώ ιδιαίτερα τους αιμονικούς καλλιτέχνες, που αυτοί που προσπαθούν να βγάλουν το ξύγι μέσα από τη μύγα, μέσα από την ύλη, αγαπάει την υλικότητα, έγινε μια εξαιρετική μαστόρισα της ύλης, ευρηματικότατη, τα πύληνά της είναι εξαιρετικά. Μπράβο και στη συναδέλφισσα Αγγέλα που μαθήτευσες κοντά της, έτσι. Ναι, τα εύσημα και στην Αγγέλα που σου έδειξε τις τεχνικές. Είναι εξαιρετικό το έργο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αλλά το ότι επέλεξε να κολλήσει άμμος πάνω στα έργα. Επέλεξε να κάνει ένα παίγνιον της ύλης με την πάρτη της. Ότι χαίρεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι η αξία του πράγματος. Εύχομαι σε όλους μας, να το πω, κύριε Δήμαρχε, έτυχε να περάσω τα Βαλκάνια όλα. Σε κάθε πόλη που πήγαινα, γιατί άκουσα το λόγο σας ότι μάλλον θα γίνει κάποιο κέντρο εδώ στα Γιαννιτσά και το εύχομαι ολόψυχα, γιατί την πόλη μας την αγαπάμε. Εγώ δεν έφυγα ποτέ από εδώ. Το Μανταρέ, γιατί είμαι μανταριώτης. Κάθε πόλη, μικρή ή μεγάλη, στην Βουλγαρία, σε αυτή τη φτωχή χώρα, είχε τη δική της πινακοθήκη. Η οποία πινακοθήκη έδινε λόγο στους καλλιτέχνες της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εύχομαι να συμβεί. Εύχομαι να δούμε πολλές εκθέσεις της Τασούλα στο μέλλον, να έχει αντοχές και ο χορηγός, συνοχωρηγός μάλλον, ο Παναγιώτης, να επικουρεί αυτή την προσπάθειά σου. Και φυσικά δίπλα μου εσύ πάντα. Δίπλα μου εσύ πάντα και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Για την τιμή που μου κάνεις να είσαι φίλος μου. Μαγειρεύεις καλά, εγώ να στο πούμε. Γεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα να μην πω περισσότερο, αλλά είμαι φλίαρος, ενώ ο καλλιτέχνης είναι λιτός το λόγο, αλλά άμα τύχει και είναι δάσκαλος, γίνεται φλίαρος. Να με συμπαθάτε, σας ευχαριστώ, χάρηκα που σας είδα. Δεν γνωρίζω πολλούς από εσάς παρά κάποιους με γκρίζους κροτάφους ή γκρίζα μαλλιά. Τους άλλους δεν σας ξέρω. Χάρηκα πάντως που σας έτσι μιλήσαμε. Και εύχομαι στα καλύτερα. Ευχαριστώ θερμά όλους, συγκινώντας από τον κύριο Δήμαρχο, τους υπήρους, δημάρχους, βουλευτές, όλους τους φίλους μου για την τιμή που κάνατε. Και φυσικά ιδιαίτερα χαίρομαι για τον Γιώργο, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Τζαγκύρη. Τη Μαρία δεν ήταν τα φίλη εδώ, η οποία δεν ευχαρίστησε τον εαυτό της, θα πείτε πώς να το έκανε. Γιατί στάθηκε πολύ δίπλα από η Αγγέλα, η Μαρία, ο Αργύρης, βοήθησαν όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Με τιμάτε ιδιαίτερα να το πιστεύω.
Thank you.